Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Είναι βουλευτής και εκ των εμπειρότερων, εγώ θα πω και εκ των αριστεών, στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Βλέπω πρωτοσέλιδο σήμερα στο Ριζοσπάστη και θα ξεκινήσω από το κεντρικό σχόλιο της εφημερίδος. Το φαρμάκι ως φάρμακο, αναφερόμενο ακριβώς το σχόλιο αυτό του Ριζοσπάστη στην υπόθεση της απελευθέρωσης της ενέργειας ή όπως το χαρακτηρίζει ο Ριζοσπάστης της αγοράς ενέργειας εντός εισαγωγικών απελευθέρωση. Λέτε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια. Καλά το κατάλαβα? Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου επί της ουσίας εμπορευματοποιεί ακόμη περισσότερο την λαϊκή ανάγκη όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Και οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής απελευθέρωσης είναι οδυνηρές. Γιατί βεβαίως έχουμε αυξήσει των τιμολογίων στο ρεύμα, επιδείνωση των συστατικών εργασίας για τους εργαζόμενους στον κλάδο της ενέργειας, και από την άλλη μεριά οι ομένοι ωφελημένοι που έχουν βγει από αυτή τη διαδικασία είναι βεβαίως οι ιδιωτικοί όμιλοι, οι οποίοι ως σποράκια επέδρασαν, εισέβαλαν στον τομέα της ενέργειας. Και αυτές οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι και φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξαιτίας αυτής της πολιτικής ακριβώς είχαμε την συρρήκνωση της ΔΕΗ. Από αυτή την άποψη λοιπόν το να κλαίνε κάποιοι σήμερα για την πορεία της ΔΕΗ αποτελεί πρόκληση από τη στιγμή που συνένοχοι σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων ήταν όλα τα κόμματα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα που κυβέρνησαν, γιατί από τότε ξεκίνησε αυτή η πολιτική. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, τι θα έπρεπε να έχει και το Πασό. Κατά τη γνώμη σας, τι θα έπρεπε να γίνει με τη ΔΕΗ? Η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Η αντιπολίτευση λέει ότι θα πρέπει να ένα μέρος ή τουλάχιστον συμφωνεί ένα μέρος να ιδιωτικοποιηθεί, όπως οι λιγνίτες, ή να πουληθεί. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Προσέξτε. Χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την άσχημη κατάσταση στην οικονομική της ΔΕΗ. Η οποία βεβαίως δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα, κάτι όμως. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η ΔΕΗ έχει ένα πλούσιο παραγωγικό δυναμικό. Αναμφισβήτητο. Με υποδομές. Βεβαίως. Που θα μπορούσε ακριβώς να αξιοποιηθεί όλο αυτό. Όμως ακριβώς αυτή η λογική της υπονόμευσης της λειτουργίας της ΔΕΗ διευκολύνει ακριβώς για να μπορέσει να υλοποιηθεί το αφήγημα της κυβέρνησης. Και ποιο είναι αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης? Καταρχάς οι αυξήσεις των τιμολογίων, να νομιμοποιηθούν οι αυξήσεις των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος. Και δεύτερον, η επίθεση η οποία γίνεται στους εργαζόμενους. Γιατί προσέξτε, δεν καταργεί προνόμιο των εργαζόμενων, όπως προβάλλεται από τον τύπο. Καταργεί ένα κομμάτι της συλλογικής σύμβασης, το οποίο είχαν οι εργαζόμενοι σε σχέση με τις συνολικότερες αποδοχές στον χώρο της ΔΕΗ. Και από αυτή την άποψη διευκολύνει βεβαίως όλο αυτό και την λογική της περαιτέρω συρρήκνωσης και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Γιατί κοιτάξτε, στο τρίτο μνημόνιο τι έλεγανε? Λέγανε ότι ο ρόλος της ΔΕΗ πρέπει να περιοριστεί στο 50% της αγοράς. Αυτό ψηφίστηκε στο τρίτο μνημόνιο. Και σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης προσπαθούν να βρουν τα εργαλεία που θα υλοποιήσουν αυτή την πολιτική. Βεβαίως, εμείς δεν υπερασπιζόμαστε τη ΔΕΗ ως ΔΕΗ. Εμείς αυτό που υπερασπιζόμαστε είναι την ανάγκη των λαϊκών στρωμάτων να έχουν φτηνό ρεύμα. Να μην υπάρχει ενεργειακή φτώχεια. Και οι εργαζόμενοι στον χώρο της ενέργειας να έχουν δικαιώματα. Κατοχυρωμένα δικαιώματα, πλήρη απασχόληση και να μην υπάρχουν αυτές οι δεκάδες διαφορετικές εργασιακές σχέσεις οι οποίες υπάρχουν στον χώρο της ΔΕΗ. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι και ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Και η προστασία των συνθήκων της εργασίας όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια, μια και υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα και στον κλάδο αυτό. Πιστεύετε αυτά ότι τα ζητήματα εμείς προβάλλουμε ως απαιτήσεις αναγκαίες που έρχονται σε αντίθεση με το κυβερνητικό σχέδιο? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και σας παρακαλώ να με διορθώσετε, διότι μπορεί να είναι ερμηνεία δικιά μου, επιμένετε στο δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Προφανώς θέλετε κι εσείς κάποιες αλλαγές και προφανώς από ό,τι έχω αντιληφθεί προτείνετε και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, δηλαδή φιλικότερες προς το περιβάλλον. Λοιπόν,
είναι μια σειρά ζητήματα που βάλετε με την ερώτησή σας. Ναι, γι' αυτό. Καταρχάς, ένα από τα οχήματα πρόθεση απελευθέρωση τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια ήταν και η λεγόμενη πράσινη οικονομία, πράσινη ενέργεια. Mm-hmm. Το λέμε αυτό γιατί βεβαίως είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον του για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλων αυτοί οι οποίοι καταστρέφουν το περιβάλλον. Απλώς αυτή η πολιτική, η οποία αποτέλεσε όχημα για να μπουν οι ιδιωτικοί ομιλοί στον τομέα της ενέργειας, είναι μια πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βεβαίως θέλει να προωθήσει την τεχνολογία της, τις ανανεώσιμες πηγές, και δεύτερον να απεξαρτηθεί από το εισαγόμενο καύσιμο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται κατά πολύ από εισαγόμενα καύσιμα. Η Ελλάδα είναι διαφορετική περίπτωση όμως. Γιατί έχουμε εγχώριο καύσιμο που είναι ο λιγνίτης. Άρα θα μπορούσαν όλα αυτές τα τεράστια κονδύλια τα οποία δόθηκαν στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας να πάνε στον εξυγχρονισμό των λιγνητικών μονάδων με την τεχνολογία αυτή η οποία ακριβώς προστατεύει το περιβάλλον. Όμως επιλέχθηκε ένας άλλος δρόμος. Και κοιτάξτε, παρόλο που η Ελλάδα είναι και πλούσια και σε ανανεώσιμες πηγές, τι δεν έχει επιλεγεί? Δεν έχει επιλογή τα υδροελεκτρικά φράγματα, τα οποία οι ίδιοι παραδέχονται ότι είναι τα πιο κερδοφόρα κομμάτια της ΔΕΗ, μονάδες της ΔΕΗ αυτές που υπάρχουν. Όμως από την άλλη μεριά υπάρχει ένα τεράστιο πλούσιο υδάτινο δυναμικό το οποίο καταστρέφεται, καταλήγει στη θάλασσα, πάνω από το 80% των υδάτινων πόρων, ενώ θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση που και τον υδροφόρο ρίζοντα εμπλουτίζει και την άδρευση και την ίδρευση. Σε αυτό δεν μπορούσε να διαφωνήσει κανείς μαζί σας. Χάνεται πάρα αντίθετα, πολύ νερό. Ακριβώς. Αντίθετα, επιλέγονται τα αιωλικά πάρκα. Που εμείς βεβαίως δεν είμαστε αντίθετοι με τα αιωλικά πάρκα γενικά, με την αιωλική ενέργεια. Αλλά προσέξτε, γίνεται με τέτοιο άναρχο τρόπο, η οποία καταστρέφει η αναρχή αυτή τα δασικά οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την υδρολογική ισορροπία. Μάλιστα. Και αφήνει και κουφάρια. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι ο κύριος παράγοντας που υπονομεύει την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των αναγκών, το κυνήγι το κέρδος, η λειτουργία της ΔΕΗ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και βεβαίως η είσοδος των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων. Συνολικά δηλαδή πολιτική απελευθέρωση. Ναι. Εμείς όμως έχουμε και την εξής λογική. Άρα λοιπόν πρέπει σε αυτά να αντισταθούν. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα είναι το βεβαίως το γεγονός ότι εμείς δεν κοιτάζουμε την διέξοδο με το μάτι στραμμένο στο παρελθόν. Δηλαδή έχοντας ως αυτό σκοπό τη σωτηρία του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. Γιατί και όταν η ΔΕΗ ήταν και δημόσια, και ακόμη παραμένει δημόσια, και όταν ήταν κρατικό μονοπόλιο, λειτουργούσε πάλι προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Το σκάνδαλο με την Πεσινέ, για παράδειγμα, και την προκλητική συμφωνία που είχε υπογράψει, δεν ήταν τότε κρατικό μονοπόλιο η ΔΕΗ. Μάλιστα. Και πάλι ως κρατικό μονοπόλιο λειτουργούσε προς όφελος. Απλώς εμείς λέμε ότι πρέπει ο λαός βεβαίως να αντισταθεί στην περαιτέρω επιδείνωση της θέσης τους εξαιτίας της πρόθεσης πολιτικής απελευθέρωσης και βεβαίως να βάλει στο στόχαστρο την ανάγκη απάντησης με μειωμένα τιμολόγια, η εκδίκηση μειωμένων τιμολογίων στο ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαίως τη συνολικότερη πρόταση την οποία σήμερα καταθέτει το ΚΚΕ για κρατικό φορέα ενέργειας, το οποίο θα αξιοποιεί τις εγχώριες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας με σεβασμό προς το περιβάλλον και που βεβαίως εντάξει σε μια άλλη προοπτική. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλω να εκμεταλλευτώ πολύ λίγο το χρόνο μας και θέλω το χρόνο σας και θέλω να με βοηθήσετε κι εσείς. Αυτό δεν έχω πολύ χρόνο. Θέλω όμως να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Γίνεται πολλής λόγος τις τελευταίες μέρες μετά την ανακοίνωση των βάσεων ότι εισήλθαν στα πανεπιστήμια και μαθητές με πάρα πολύ χαμηλή βαθμολογία. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, είναι συνολικότερο το ζήτημα, το οποίο αφορά τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης συνολικά. Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως. Αλλά και την πορεία, προσέξτε, αλλά και την πορεία συνολικότερα της ενότητας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Όπου εδώ πέρα τι έχουμε υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, υποβάθμιση των πτυχίων, πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αποτελεί και πρόσχημα να μιλάνε σήμερα για τα χαμηλαίους βαθμούς εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όταν ακριβώς τα έχουν υποβαθμίσει. Και από αυτή την άποψη βεβαίως αποτελεί και το άλλο ότι με τέτοιους βαθμούς απαιτήσει και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ολοκληρωμένη φοιτητική μέρημνα. Άρα δηλαδή αυτή η λογική, η μίζερη
της υποβάθμισης συνολικά της γνώσης έχει αυτά τα αποτελέσματα.